Καλωσορίσατε στην Κύπρο. Είμαστε όλοι χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάζαρο Φιλίππου ο οποίος είχε την ευγενική καλοσύνη να μας δώσει αυτές όλες τις ευλογίες και μάλιστα την εικόνα του Αγίου Λαζάρου όπως επίσης να μας αποθανατήσει στο φακό. Ο κύριος Λαζάρο έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο ναό στη Δρομολαξιά έξω από τη Λάρνακα και το αφιέρωσε στον Άγιο Λάζαρο και επειδή είναι πολύ όμορφο με έτσι ωραία διακόσμηση με πράσινο και άλλα διάφορα έτσι αντικείμενα ε, και με λείψανα επίσης το ονόμασε το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου. Και έτσι όπως έχετε στην Ελλάδα το περιβόλι της Παναγίας, ήρθατε εδώ στην Κύπρο και μαθαίνετε και για το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου. Ο Άγιος Λάζαρος είναι όπως γνωρίζετε όλοι από τους μεγαλύτερους Αγίους. Μάλιστα ο Κύριος τον αποκαλεί φίλο του και το ιδιαίτερο είναι ότι όταν επληροφορήθηκε ο Κύριος ότι ο Λάζαρος απέθανε, έκλαψε γι' αυτόν τόση μεγάλη αγάπη είχε για τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος λοιπόν είναι σύμφωνα με την Αγία Γραφή ένας από τους δύο ανθρώπους που ονομάστηκαν φίλοι του Θεού. Ο ένας είναι ο Πατριάρχης Αβραάμ και ο άλλος είναι ο Άγιος Λάζαρος. Ο Άγιος Λάζαρος υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε τις εντολές του Χριστού, του Θεού μας, με μεγάλη αυταπάρνηση και γι' αυτό ο Κύριος μας τον αγαπούσε πάρα πολύ και επίσης επειδή ήταν πολύ φιλόξενος, τον δεχόταν με τις αδελφές του, τις γνωστές Αγίες Μάρθα και Μαρία, στη Βιθανία, όπου ο Κύριος μας πήγαινε με την Παναγία μας εκεί και τους Αγίους Αποστόλους και ξεκουραζόταν και απολάμβανε μια πραγματική φιλοξενία. Η Βιθανία, όπως ξέρετε, είναι πολύ κοντά στα Ιεροσόλυμα και από εκεί ο Κύριος μας, την ημέρα των Βαΐων, επήρε το γαϊδουράκι και μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα για πριν πρωτού πάθη και αποδεικνύοντας ότι αυτός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας. Η Εκκλησία της Κύπρου σεμνύνεται με αυτό το Μεγάλο Άγιο διότι επειδή επίστεψε στον Κύριο και επειδή μετά από αυτήν την ένδοξο Ανάστασή Του οι Ιουδαίοι, οι αρχές των Ιουδαίων απεφάσισαν να τον εξοντώσουν μαζί με τον Κύριο έφυγε από την Ιουδαία μαζί και με άλλους Ιουδαίους και ήλθε στην Κύπρο. Έζησε άλλα 30 χρόνια, είχε ζήσει πρώτα 30 χρόνια στην Βιθανία, στην Ιουδαία. Μετά την Ανάσταση το έζησε άλλα 30 χρόνια στην Λάρνακα και επειδή χειροτονήθηκε και από τους Αγίους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο, οι οποίοι είχαν έρθει για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, είναι και ο πρώτος επίσκοπος της Λάρνακας και είναι ένας από τους αρχαιότερους πραγματικά Αγίους και Πατέρες της Εκκλησίας της Κύπρου. Το όνομα Λάζαρος είναι εξελινισμός από το όνομα Ελεάζαρ. Ελεάζαρ, ένας μεγάλος Άγιος της Παλιάς Διαθήκης και οι Ευαγγελιστές το μετέτρεψαν για να το καταλαβαίνει καλύτερα ο ελληνικός κόσμος και έτσι ονομάζεται Λάζαρος. Ο Άγιος Λάζαρος είναι ένας από τους μοναδ... είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος έχει δύο τάφους. Ένα στη Βιθανία και ένα στην Κύπρο, στη Λάρνακα. Το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικότερα προσκυνήματα. Ή στην Κύπρο, αλλά πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι η Κύπρος είναι ένα αποστολική νησί. Ήρθαν πάρα πολλοί Απόστολοι εδώ και έζησαν. Ένας εκ των οποίων έχει και το αίμα του, ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο Απόστολος Βαρνάβας. Και κανείς για να συμπληρώσει το προσκύνημά του στην Αγία Γη, στα Ιεροσόλυμα δηλαδή και σε όλα τα πέριξ μέρη από αυτήν, οφείλει να έρθει και στην Κύπρο. Διότι η Κύπρος μας εδώ έχει, όπως είπαμε, τον τάφο του Αγίου Λαζάρου, έχει την πρώτη εικόνα που ο Ευαγγελιστής Λουκάς κατ' εντολή της Παναγίας την αγιογράφησε, τη γνωστή σε όλους Παναγία του Κίκου, Υπάρχουν επίσης άλλα σπουδαία λήψανα όπως τα σχοινιά του Πάθους του Κυρίου μας που είναι στο Όμοδος, το Άγιο Πλακίδιο που είναι στα Λεύκαρα, είναι το πλακίδιο όπου στερεώθησαν τα πόδια του Κυρίου μας πάνω στο Σταυρό, υπάρχει η στήλη του Αποστόλου Παύλου όπου μας στηγώθηκε στην Πάφο και επίσης το πρώτο κομμάτι από τον Τίμιο Σταυρό που η Αγία Ελένη όταν το βρήκε μετά ήρθε εδώ στην Κύπρο και κατόπιν πήγε στα, στην Κωνσταντινούπολη, τον άφησε στο πολύ γνωστό σε όλους μοναστήρι που λέγεται Σταυροβούνη και εμείς το ονομάζουμε το Άγιον Όρος της Κύπρου. Σας συγχαίρω λοιπόν που ήρθατε μέσα σε ένα τέτοιο δύσκολο καιρό εις την Κύπρο για να προσκυνήσετε και να πάρετε τη χάρη από αυτά τα Πανάγια προσκυνήματα και ε, καλωσορίζω επίσης και τον αρχηγό σας, τον κύριο Ανδρέα Χριστοφόρου, με τον οποίο διατηρώ παλαιά φιλία και με τον οποίο συνεργάζομαι. Έχω τη χαρά και τη τιμή πολλές φορές να με, να με καλεί και να πηγαίνουμε μαζί σε διάφορα έτσι ωραία προσκυνηματικές εκδρομές στα Αεροσόλυμα, στο Σινά, στην Ελλάδα και αλλού. Ο Άγιος Λάζαρος επειδή αυτήν τη φρικτή εμπειρία τις ημέρες μέσα Ιστον τον Άδη, όταν αναστήθηκε όπως ξέρετε, ουδέποτε γέλασε. Μόνο μία φορά όταν είδε κάποιον να κλέβει μία στάμνα, χαμογέλασε και είπε «Ιδού, ο πυλός κλέβει τον πυλό». Ο Άγιος Λάζαρος, όπως είπαμε, είναι μία εξαιρετική φυσιογνωμία της πρώτης εκκλησίας, και εμείς εδώ στην Κύπρο χαιρόμαστε πολύ να πηγαίνουμε στον τάφο του να προσκυνούμε καθώς και όλοι εσείς οι προσκυνητές. Μάλιστα γίνονται και πολλά θαύματα. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι μπαίνουν μέσα στον τάφο, τον οποίο θα το δείτε κάποια στιγμή και θα προσκυνήσετε, σε αυτόν τον πολύ ωραίο ναό που θα σας πάρει ο κύριος Ανδρέας. Θα το χαρείτε πάρα πολύ γιατί γι' αυτός ο ναό εκεί θα δείτε επίσης το συναπάντημα των άλλων κατακτητών που ήρθαν στην Κύπρο. Θα δείτε, δείτε την επίδραση των Φράγκων, την επίδραση των Οθωμανών που είχαν στην Κύπρο, αλλά και θα χαρείτε το γεγονός ότι οι Κύπροι κράτησαν τη σημαία της Ορθοδοξίας παρόλες τις δυσκολίες που πέρασαν από τους διάφορους κατακτητές. Στη Βιθανία επίσης πρέπει να τονίσουμε όταν θα πάτε Υπάρχει εκεί ο βράχο όπου εκάθισε ο κύριο μα, ο οποίο ευωδιάζει και εκεί έπεσαν στα πόδια του οι Αγίες Μάρθα και Μαρία και τον παρεκάλεσαν με πολλή πίστη. Και ο κύριο μα ανέστησε τον Λάζαρο, το οποίο ήταν το πιο καταπληκτικό θαύμα από όλα που έκανε. Και αυτό επιστοποίησε την κοινή ανάσταση. Δηλαδή, ότι ο Θεό έδωσε αυτόν τον μεγάλο χάρισμα στον άνθρωπο να ζήσει αιώνια η κραυγή αυτή του Χριστού μας, το δεύρο έξω, ανήκει σε όλους και όπως ξέρετε σύμφωνα με την πίστη μας, κάποια μέρα με μια σάλπικα αρχαγγέλου θα αναστηθούν οι πάντες. Είναι ένα μεγάλο θαύμα η Ανάσταση του Λαζάρου διότι ήταν τετραήμερος, ήταν ήδη το σώμα σε αποσύνθεση και αντιλαμβάνεστε το πόσο εκπλάγηκαν οι πάντες και όλοι επίστευσαν πως είναι ο Χριστός αλλά εν οι κάποιοι σκληρόκαρδοι επέμεναν να τον εξοντώσουν. Εκτός από τον Άγιο Λάζαρο στην Κύπρο, έχουμε τη μεγάλη ευλογία εμεί εδώ να, να έχουμε το διάβα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Υπεραγία Θεοτόκος, στο μοναδικό της και παρθενικό της ταξίδι, ήρθε στην Κύπρο για να δει αυτόν τον μεγάλο Άγιο, τον Άγιο Λάζαρο, τον οποίον τον αγάπησε σαν γνήσιο παιδί τη και σαν γνήσιο φίλο του ιού τη. Και όταν ήρθε εδώ, ήρθε, ήρθε μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τον επισκέφθηκε και είδε όλο αυτό το νησί και το αγάπησε. Θα δείτε εδώ κάτι αξιοσημείωτο. Στα τέμπλη των παλαιών, στο, σε κάθε τέμπλος των παλαιών ναών στην Κύπρο, δίπλα από την Παναγία μας είναι πάντοτε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος τη συνόδευσε. Και τη συνόδευσε όπως μας πληροφορεί και η παράδοση και στο Άθωνα, στο Άγιο Νόρο, όπου εκεί ο Κύριος μας επήρε, τις προσέφερε τις μας, τον κλήρο της Παναγίας μας τον κλήρο της, Διότι όπως ξέρετε μετά από την Πεντηκοστή όλοι οι Άγιοι Απόστολοι έβαλαν κλήρους για να δουν σε ποια χώρα θα πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Η Παναγία μας δεν είχε κλήρο. Όμως το ήθελε, ήταν μια καρδιακή επιθυμία της και ο Κύριος την αξίωσε. Και έτσι κάποια στιγμή όταν ταξίδευε σε αυτό το καράβι με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, χάθηκε ο έλεγχος του καραβιού και η άνεμη και με ένα υπερφυσικό τρόπο, σιγά σιγά η Παναγία μας με το καράβι αυτό ανέβηκε στο Αιγαίο, ψηλά ψηλά πάνω έως ότου έφτασε στον Άθωνα και εκεί εσυναίσθησε με την ευλογία του Ιού τη την γνωστή σε όλους μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους. Εμείς χαιρόμαστε επίσης και πιστεύω ότι και εσείς σήμερα το χαρήκατε διότι πήγατε στο περίφημο μοναστή της Παναγίας του Κίκου, εκεί όπου είναι ο θρόνος της Παναγίας μας, η οποία Παναγία αυτήν την εικόνα προγνωρίζοντας ότι επρόκειτο να γίνει κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204, Οικονόμησε την Παναγία μας με ένα θαυμαστό τρόπο, με κάποιον Άγιον Κύπριο, τον Άγιο Ισαΐα και ήρθε αυτή η εικόνα εις την Κύπρο και έτσι εκεί στο Τρόδος είναι ο θρόνος της Παναγίας μας. Από αυτό αποδεικνύεται και αποκαλύπτεται ότι η δέσποινά μας έχει δύο αγαπημένα όρη. Και το γνωστό σε όλους Άγιον Όρος, αλλά και το τρόδος, το οποίο εσείς έχετε έρθει να προσκυνήσετε τους υπέροχους της Αυρούς και την ίδια την Παναγία, το θρόνο της. Και θα δείτε και επίσης και άλλα μοναστήρια στο τρόδος, όπως την Παναγία του Μαχερά και πολλά άλλα. Τα χωριά επίσης στο έχουν τα περισσότερα ή ναούς αφιερωμένους εις στην Παναγία μας γιατί η Παναγία μας ε, θεωρεί αυτό το νησί πολύ αγαπημένο της και όπως ξέρετε αυτό το νησί έβγαλε πάρα πολλούς Αγίους Πολύ μεγάλοι Άγιοι έζησαν εδώ εκτός από τον γνωστό Άγιο Λάζαρο τον οποίον απόψε τιμούμε ιδιαίτερα έζησε και γεννήθηκε μάλλον εδώ ο Ισοστάσιος των 12 Αποστόλων Απόστολος Βαρνάβας όπως επίσης η αδελφή του, η Μαρία, η οποία είχε το σπίτι της, αυτή είχε το σπίτι, παιδιά, το γνωστό υπερόων. Εκεί που ο Κύριος έκαμε το μυστικό δείπνο, την Ανάσταση, όταν εμφανίστηκε ω αναστάση στους μαθητές και εκεί γίνεται και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, η απαρχή της Εκκλησίας και εκεί ξεκινάει το, το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων περί μετανοίας. Εκτός από τον Άγιο ε, Απόστολο Βαρνάβα τον Άγιο Λάζαρο που ανέφερα υπάρχουν επίσης μεγάλες μορφές όπως ο Άγιος Νεόφιτος ο οποίος ήταν πραγματικά ένας νέος άτλας σαν ένας δεύτερος Μάρκος ευγενικό, ο οποίος εκράτησε την Ορθόδοξο πίστη στην πολύ δύσκολο περίοδο της Λατινοκρατίας. Η Κύπρος επέρασε μια περίοδο Λατινοκρατίας και έγιναν βίαιοι τρόποι για να προσπαθήσουν να κάνουν τους ε, Ορθοδόξους χριστιανούς να ακολουθήσουν το δόγμα της Ρώμης. Ο Άγιος Νιόφιτος έχει ένα πολύ ωραίο μοναστήρι σταυροπηγιακό στην Πάφο. Έχουμε μερικά μοναστήρια στην Κύπρο που ονομάζονται σταυροπηγιακά, δηλαδή οι υπάγονται οι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Παναγία του Κίκου που είδατε, η Παναγία του Μαχερά που θα προσκυνήσετε και ο Άγιος Νεόφυτος επίσης που θα να προσκυνήσετε στην Πάφο. Πήγατε. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Άξιο το μας σας. Είδατε εκεί αυτό το φοβερό που έκανε αυτό ο άνθρωπο, πώ ελάχισε του βράχου και έφτιαξε ένα, μια υπέροχη έτσι, να την πούμε πνευματικά μιλώντα, έπαυλη, με όλε τι ανέσει ενό αυστηρού ασκητού όμω, έτσι. Δηλαδή δεν του έλειπε τίποτε. Το εκκλησάκι του, το μικρό του ε, πέτρινο κρεβατάκι, το τραπεζάκι του, τα πάντα. Και εκεί έφτιαξε αυτή την υπέροχη ε, μονή, η οποία διατηρείται ως σήμερα και προσκυνήσατε και την υπέροχη και ευωδιαστή του Κάρα. Άλλοι μεγάλοι Άγιοι είναι ο Άγιος Πυρίδωνας, τον οποίο φιλοξενείτε εσείς στην πατρίδα σας, στην Κέρκυρα, και βέβαια λέω πατρίδα σας, αλλά είναι και δική μας πατρίδα. Όπως επίσης ο Μεγάλος Άγιος είναι ο Άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Κωνσταντίας, η Κωνσταντία είναι η Σαλαμίνα, η Αμόχωστος, το Βαρόσι που λέμε και πολλοί άλλοι Άγιοι, όπω εδώ στην Λεμεσό που είσαστε, σε αυτό το ξενοδοχείο και μένετε σε αυτήν την πόλη, ο πολιούχο Άγιο τη είναι ο Άγιο Ιωάννη ο Ελεήμων, πατριάρχη Αλεξανδρία, ο οποίο εδώ γεννήθηκε. Οπότε εδώ σε αυτό το χώρο βλέπουμε και κήρυγες της μετανοίας όπως τον Απόστολο Βαρνάβα, τον Απόστολο Παύλο, τον Ευαγγελιστή Μάρκο που συνόδευσε όπως ξέρετε τους δύο ισοστάσιους αυτούς Αποστόλους αλλά βλέπουμε και τον Μεγάλο Άγιο της Ελεημοσύνης, τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Και να ξέρετε ότι όταν ήταν μικρούλης του εμφανίστηκε μια υπέροχη και όμορφη γυναίκα και αυτός όταν τη ρώτησε ποια είσαι εσύ αυτή του είπε εγώ είμαι αυτή που έπεισα το Θεόν δια της Παρθένου να γίνει άνθρωπος και ονομάζουμε Ελεημοσύνη και αν με αγαπήσεις θα σε πάρω στο Βασιλέα. Και πράγματι αυτός ο άνθρωπος εξάσκησε την Ελεημοσύνη όσο πολύ λίγοι Άγιοι με μεγάλη, πολύ μεγάλη αυταπάρνηση. Ξέρετε επίση και λίγη γεωγραφία για την Κύπρο, έτσι. Η Λάρνακα, για παράδειγμα, που είναι το αεροδρόμιο που είναι η πόλη του Αγίου Λαζάρου, η, 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 η κατεξοχήν πόλη του Αγίου Λαζάρου. Αυτή βλέπει προ την Ανατολή, όπω βλέπει και το Βαρόσι, όπω βλέπει και η μύτη τη Κύπρου. Έχουμε έξι πόλει, δυστυχώ οι δύο είναι κατεχόμενε, η Αμόχωστο και η Κερίνια. Το βόρειο μέρο είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, αλλά εμεί πιστεύουμε ότι μία μέρα με την μεσητεία των Αγίων του, της Κύπρου και ιδιαίτερα με την Παναγία μας την οποία ο Άγιος Νιόφιτος ο Έγκλιστος την απεκάλεσε ο ακίμητος φύλαξ της Κύπρου πιστεύουμε ότι αυτή με τις μεσητείες της θα πείσει τον Κύριο της Δόξης ούτως ώστε να ελευθερώσει κάποια στιγμή το βόρειο και κατεχόμενο μέρος, κάτι για το οποίο εμίλησαν διάφοροι μεγάλοι Άγιοι του περασμένου αιώνα και ιδιαίτερα γνωστός σε όλους Άγιος Παΐσιος. Mm. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, παιδιά, για να μην μιλάω συνεχώς εγώ. Πεςτε μου. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει θέση εκεί η γυναίκα, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι για ποιο λόγο πήγαν στο Άγιον Όρο. στο Άγιον Όρος για να του εξαγνήσει η Παναγία μα με την παρθενία τη. Να του εξαγνήσει με την ταπείνωση της, με τη, με την ελεημοσύνη τη, με τη δύναμη τη. Εάν υπάρχει αυτό το αίτιο, τότε δημιουργούνται προβλήματα. Και να ξέρετε ότι και τα γυναικεία μοναστήρια, όταν ξεκίνησαν τον 4ο αιώνα, ήταν άβατα στου άντρε. Καταλάβατε δηλαδή η Παναγία μας δεν κάνει διάκριση αλλήμον αφού η γυναίκα ίδια και μάλιστα η υπερτελειωτάτη γυναίκα αντιλαμβάνεστε που ετοίμησε τον γυναικείο φίλο, ετοίμησε τη μητρότητα, ετοίμησε τον Θεό, τους ανθρώπους και έγινε Θεός μετά Θεόν και έγινε η γέφυρα της σωτηρίας μας. Είναι μια ιδιαιτερότητα στο Άγιον Όρος, την οποία οφείλουμε όλοι μας να σεβαστούμε και να αντιληφθούμε τους λόγους που η ίδια η Παναγία μας δεν θέλει να υπάρχουν εκεί οι γυναίκες. Μάλιστα να ξέρετε ότι οι δύο μεγάλες βασίλισσες που αγαπούσαν την Παναγία μας, η Μάρα και η Γκάλα Πλακηδία, μπήκαν στο Άγιον Όρος με δώρα να προσφέρουν στα μοναστήρια της και η Παναγία εμφανίστηκε και τους είπε ότι εδώ δεν είναι ο τόπος σας. Και έτσι τις έστειλε να βγουν έξω και ήρθαν οι άντρε και δώσανε τα διάφορα δώρα. Άλλη ερώτηση, παιδιά. Για τον Άγιο Λάζαρο. Τα καταλάβαμε όλα για τον Άγιο Λάζαρο. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο Άγιο, ο οποίος παρόλο που δεν είναι στο χώρο των Αγίων Αποστόλων, ούτε στους 12, ούτε στους 70, μόνο το παράστημά του, μόνο το όνομά του, μιλούσε τα πάντα. Επειδή είπαμε ότι είχε όλες τις αρετές αυτός ο άνθρωπος κοσμημένος, με όλες τις αρετές, με όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, εν πολύ λίγα έλεγε, Εμιλούσε όμω κραυγαλέα το φοβερότερο από όλα: το ότι αυτό ο άνθρωπο, Δία του Χριστού, ενίκησε τον θάνατο πρωτού αναστηθεί. Πρωτού νίκησε ο κύριο τον θάνατο. πρωτού αναστηθεί ο κύριο μα. Και επίση ένα άλλο πολύ ωραίο το οποίο έτσι μα το μετέδωσαν στην Κύπρο, ειδικά ο Άγιο Λάζαρο, είναι την φιλοξενία. Αυτό ο Άγιο με τι αδελφέ του φιλοξενούσαν τον κύριο. Το φιλοξενούσαν πρώτα στην καρδιά του. Στην καρδιά του το φιλοξενούσαν. Και θυμάστε και το περιστατικό που ο κύριο, όταν η Μάρθα του έλεγε: Κύριε, μα δεν με λυπάσαι που εγώ όλη την ώρα δουλεύω και η Μαρία κάθεται. Και τελικά τι είπε ο κύριο, Ότι η Μαρία την αγαθή μερίδα επέλεξε. Και ποια είναι αυτή η αγαθή μερίδα, Η προσευχή. Η Αγία Μαρία επέλεξε να, να ζει συνεχώ την διαρκή μετάνοια, τη διαρκή συγχωρητικότητα, τη διαρκή δέση, κάτι που την οδήγησε σε, μεγάλα, σε μεγάλη τελειότητα ο δε Άγιος Λάζαρος, πληροφορούμαστε και από μια άλλη παράδοση, ότι για ένα μικρό διάστημα είχε πάει και στη Δύση μαζί με τις αδερφές του και μαζί με την πολύ γνωστό εισαπόστολο Αγία Μαρία Μαγδαληνή για να κηρύξουν τον Κύριό μας, λένε, στο νότιο μέρος της Γαλλίας. Γιατί υπάρχει εκεί μια δυνατή παράδοση σχετικά με αυτό το θέμα. Όμως ο Άγιος αυτός ζούσε συνεχώς εδώ στην Κύπρο και ήταν η έμπνευση των Κυπρίων. Ήταν ένας πραγματικά ένας θησαυρό και μια συνεχή μαρτυρία ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο Θεός ενίκησε τον θάνατον, ο Θεός ενίκησε τον διάβολο, ο Θεός ενίκησε τον διάβολο στο Γολγοθά ενώ, ο Θεός ενίκησε τον κόσμο και άνοιξε τι πύλε για όλους μας να μπορούμε να ζούμε, να ζούμε, σύμφωνα με τις εντολές Του και να απολαύσουμε την άφεση των αμαρτιών μα και τη ζωή την Ιόνιον. Αυτό που μας λέει ο Πάτερ κάθε Κυριακή ή όποια άλλη μέρα θα μεταλάβουμε, η σάφεση είναι αμαρτιών και η ζωή την αιώνιων. Αυτή είναι η Αποστολική Παρακαταθήκη που έφερε στην Κύπρο ο Άγιος Λάζαρος και οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι που ήρθαν μετέπειτα από αυτόν. Α, για όλα την ευλογία σα. Ναι. ήθελα προσωπικώ να σα ευχαριστήσω για τον α, βίο του Αγίου Λαζάρου που μα είπατε, διότι εμεί οι Ελλαδίτε, τουλάχιστον εγώ σίγουρα, αλλά και πολλοί άλλοι, μετά την Ανάσταση δεν γνωρίσαμε τι απέγινε ο Άγιο Λάζαρο. Δεν γνωρίσαμε ότι, και δεν γνωρίζουμε ορισμένοι ε, πολύ, δεν ξέρω, ότι είναι Άγιος της Κύπρου, ότι α, συνέχισε, ότι εγκαταβίωσε στην Κύπρο, ότι αγίασε εδώ. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Να προσθέσω και κάτι άλλο που μου, με αυτό που μου ανέφερες, αδελφέ μου, ότι τον 8ο-9ο αιώνα, ο Λέων ο Σοφός Αυτοκράτορας απεφάσισε να κάνει την μετακομιδή των τιμίων λειψάνων του Αγίου Λαζάρου από την Κύπρο ή στην Κωνσταντινούπολη. Και για λόγους ασφαλείας, επειδή τότε οι Άραβες αρχίσαν και κάναν συνεχώς πειρατικές επιδρομές στο νησί, και αυτό ανέλαβε και, το, και τον ναό να το φτιάξει πολύ ωραία, αυτό ο Αυτοκράτορα. Και είναι μια ιδιαίτερη ευλογία το ότι αυτό ο Άγιο γιορτάζει δύο φορέ το χρόνο βέβαια όλοι μας ξέρουμε ότι η μεγάλη μέρα του είναι το σάββατο πριν το πάθος του κυρίου μας και όλοι αν έχουν διαβάσει την ακολουθίες μέσα από την από την παρακλητική θα δούνε ότι κάθε μέρα Μιλάει για ειδικά τροπάρια που λέει ότι ο κύριο μα μαθαίνει ότι ο Λάζαρο πεθαίνει, μάλλον αρρωσταίνει, μετά πεθαίνει και μετά του λέει δηλαδή του μαθητέ να προχωρήσουν. Είναι δηλαδή μία πορεία. Είναι μία πορεία εκ του θανάτου ή στη ζωή. Είναι όμω και μία πορεία αντίστροφη για τον κύριο μα από τη ζωή στο θάνατο. Δηλαδή, ο κύριο μα εκουσίω με τη θέλησή του πήγε να σταυρωθεί για την άφεση των μαρτιών μα και για την αιώνια ζωή. Και γι' αυτό τονίζουμε πάντοτε ότι ο Άγιος Λάζαρος είναι ο μεγάλος μάρτυρας, είναι ο αετός της Αναστάσεως, είναι το κάφημα της Εκκλησίας μας, είναι ο άνθρωπος μπροστά στον οποίο οι Ιουδαίοι τον φοβήθηκαν τόσο πολύ που προσπάθησαν να τον εξοντώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και έτσι τον απέλαυσε η Κύπρος και μαζί με την Κύπρο τον απέλαυσαν όλα τα έθνη, γιατί ξεκίνησε το Αποστολικό Κήρυγμα στην Κύπρο, Δηλαδή ήρθε πρώτα ο Άγιος Λάζαρος, εδώ, ήρθε μετά η Παναγία να το δει με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και μετά από αυτό το Άγιο Πνεύμα διέταξε τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο να αρχίσουν να κηρύσουν το Ευαγγέλιο στην Κύπρο, στη Μικρασία, στην Ελλάδα και, σε όλες, και στη Ρώμη και σε όλα, σε, όλα, τα μέρη του κόσμου. Δεν γνωρίζω πότε πέθανε δεύτερη φορά. Μπορείτε να μας πείτε την ημερομηνία του. Έχει σημασία βέβαια ή όχι. Η ημερομηνία θα μπορούσαμε να πούμε ένα περίπου. Δηλαδή, περίπου λέμε ότι το 33 μετά Χριστόν ο Κύριος μας σταυρώθηκε, πέθανε, αναισθήθηκε και ανελήφθηκε, κάθισε στα δεξιά του πατρός και μετά στήρε το πνεύμα του Άγιο στους μαθητές του. Αν υπολογίσουμε λοιπόν ακόμα 30 χρόνια θα λέγαμε ίσως το 63, το 63 περίπου μετά Χριστόν ήρθε ο Άγιος Λάζαρος. Ε, κοιμήθηκε, συγγνώμη, κοιμήθηκε ο Άγιο Λάζαρο. Επίση η Παναγία μα, μια άλλη ερώτηση που πολλοί έτσι απορούνε, λένε πόσα χρόνια ζήσε η Παναγία μα. Η Δέσποινα μα έζησε περίπου 59 χρόνια. Γεννήθηκε περίπου το 15, 14 με 15 π.Χ. και κοιμήθηκε το 44 μετά Χ. Και όλοι ξέρετε ότι μόλι κοιμήθηκε, μετά η Παναγία μα, μετά από τρει ημέρε από τη Γεστιμανή, μετετέθη στου ουρανού κάτι το οποίο το είδαν οι, μεν Άγιοι Απόστολοι όλοι την έβαλαν μέσα στον τάφο, ο δε Απόστολος Θωμάς έγινε μάρτυρας που την είδε να ανεβαίνει εις τους ουρανούς. Μετά από το 44, το 45 μετά Χριστόν, σύμφωνα με την παράδοση της Κύπρου, ήρθαν εδώ οι Άγιοι Απόστολοι και άρχισαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο και να δημιουργούν εκκλησίες. Ο δε Απόστολος Βαρνάβας κάποια στιγμή λιθοβολήθηκε από Ιουδαίους και κάποιους άλλους είδωνολάτρες απέθανε και μετά από αυτό ο μεγάλος βοηθός του, ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο οποίος ήταν και ανιψιός του, πήγε στην Έφεσο, βρήκε τον Απόστολο Παύλο που το είχε εκεί αποστολικό κέντρο και κήρυτε στα έθνη συνεχώς σε Έλληνες και όποιοι άλλοι πέρναγαν από τη Μικρασία και μάλιστα από την Ιωνία που ήταν πολύ ανεπτυγμένη έτσι πνευματικά. Και όταν ανέφερε ο Ευαγγελιστής Μάρκος στον Απόστολο Παύλο ότι απέθανε ο Βαρνάβας αφού τον έκλαψε δύο μέρες μετά έδωσε εντολή σε δύο αποστόλους του, συναποστόλους του τον τυχικό, τον τυχικό και τον επαφρά, επαφρά οι οποίοι ήρθαν στην Κύπρο και συνέχισαν το, έργο, το αποστολικό έργο του Αποστόλου Βαρνάβα. Ο Μέν Επαφράς έγινε επίσκοπο στην Πάφο την έχετε δει ο δε τυχικός εδώ στη Λεμεσό όπου διαμένεται. Γι' αυτό και πέρασαν πολλοί Αγίοι Απόστολοι από εδώ και αυτό το νησί ονομάζεται Αποστολικό νησί. Επίση, πέρασε από εδώ και ο Απόστολο Ανδρέα, ο πρώτο άνθρωπο που καλέσει ο κύριο μα. Ο οποίο, όπω ξέρετε, έκανε τρει μέρε στη μύτη. Όπω βλέπουμε το χάρτη, στη μύτη. Εκεί έκαμε τρει ημέρε, έκαμε ένα θαύμα με ένα αγίασμα για να θεραπεύσει το γιον του καπετάνιου και μετά ανεχώρησε. Επειδή έκανε όμω αυτέ τι τρει ημέρε, ο κύριο απεφάσισε η θεία πρόνοια να είναι ο Απόστολο Ανδρέα, ο προστάτη τη νήσου. Ο Απόστολο Βαρνάβα είναι ο ιδρυτή τη Εκκλησία, ο Απόστολο Ανδρέα ο προστάτη, ο Δεάγιο Λάζαρο, ο πρώτο επουράνιο άνθρωπο που έρχεται εδώ να ζήσει στην Κύπρο, να γίνει επίσκοπο και να ζήσει εδώ κοντά μα για 30 ολόκληρα χρόνια. Κάποιε άλλε ερωτήσει. Μια άλλη επίση μεγάλη μορφή στην Κύπρο που αξίζει να αναφέρομαι είναι ο Άγιο Ηρακλήδιο. Θέλω να ξέρετε ότι ο Άγιο Ηρακλήδιο, ο οποίο έχει και ένα υπέροχο μοναστήρι κάπου στο κέντρο τη Κύπρου, είναι ο πρώτο Ευρωπαίο Χριστιανό. Τον ευάπτυσαν οι Απόστολοι Βαρνάβα και Παύλο. Και έγινε επίσκοπο σε ένα αρχαίο ελληνικό βασίλειο που λέγεται Ταμασό διότι εδώ στην Κύπρο ε, υπήρχαν 9 με 10 βασίλεια. Γι' αυτό και εσείς τώρα που ήρθετε στην Κύπρο ε, ζείτε μια εμπειρία μιας διαφορετικής Ελλάδας. Μιας έτσι Ελλάδας που έχει ένα διαφορετικό χρώμα. Κάποτε λίγο ανατολίτικο, κάποτε λίγο πιο ευρωπαϊκό, κάποτε λίγο πιο μεσογειακό. Και όπως εσείς αισθάνεστε αυτό το νησί. Πάντως είναι μεγάλη χαρά μας που ήρθατε και σας ευχόμαστε όπως ο Άγιος Λάζαρος, η μεγάλη μορφή, ο μεγάλος μάρτυρας και αετός της Αναστάσεως να σας αξιώσει και εσάς όπως και εμάς της αφέσεως των αμαρτιών, της αιωνίου ζωής, δηλαδή της Αναστάσεως μαζί με τον Κύριό μας στη Βασιλεία Του. Αμήν.